Λοιπόν, καλό μεσημέρι εγώ. Να δώσουμε πρώτα δύο στοιχεία ναι. τα οποία έχουν την ατμόσφαιρα των συζητήσεων στο Μον Πελεράν. Το πρώτο στοιχείο το οποίο είναι ότι εδώ τουλάχιστον στο Στρασβούργο δεν υπάρχει ακόμα σενάριο συνάντησης Τσίπρα-Ερντογάν, γιατί ήθελα να συνεχίσω σε αυτό το οποίο έλεγε και η συνάδελφος ναι. Μαρία Ιτζαχαράκη. Μάλιστα, οι πληροφορίες εδώ λένε ότι ο κ. Ερντογάν είχε αρνηθεί τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σενάριο που υπάρχει είναι ότι εχθές κυκλοφορούσε πάρα πολλά σενάρια και πληροφορίες ότι σε περίπτωση που το ψήφισμα το οποίο σήμερα, η συζήτηση η οποία θα γίνει σήμερα για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και το ψήφισμα που θα πάει την Πέμπτη μιλάει για πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, θα αποτελούσε τροχοπέδι στο να παγώσουν και οι συνομιλίες ή να οδηγηθούν σε ένα ναυάγιο. Οι πληροφορίες εδώ λένε ότι αυτή τη θέση την πέρασε η τουρκική πρεσβεία στο γραφείο του κυρίου Σούλτς, αλλά αμέσως και προσπάθησε να περάσει αυτή την διαδικασία δημιουργώντας καταστάσεις. Ωστόσο το κλίμα που υπάρχει στο Στρασβούργο κατά της Τουρκίας είναι πάρα πολύ έντονο από όλες τις πολιτικές ομάδες οι οποίες υπάρχουν εδώ, τόσο για την κατάσταση της χώρας στο εσωτερικό της, με τις κινήσεις τις οποίες έχει ο κύριος Ερντογάν, αλλά και για τη δράση του κύριου Ερντογάν ευρύτερα στο εξωτερικό, δημιουργώντας συνέχεια προστριβές και συγκρούσεις. Οπότε θα πάμε σήμερα σε μια συζήτηση που θα ξεκινήσει στις 4.30 ώρα Κύπρου, όπου φαίνεται ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν στο να υπάρξει μια απόφαση για πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Μάλιστα, όπως μας είπαν εδώ στο Στρασβούργο, οι διπλωμάτες τονίζουν ότι με αυτή την κίνηση η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να έχει το πάνω χέρι στις συζητήσεις που θα έχει με την Τουρκία. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και πολλές δυνατές φωνές, οι οποίες μιλούν για, μέχρι και για πάγωμα κονδυλίων προς την Τουρκία για την ενταξιακή της αυτή πορεία. Οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυρία Θεοχάρου στην ομιλία την οποία θα κάνει σήμερα το μεσημέρι θα αναφερθεί πάνω σε αυτό και θα ζητήσει μέχρι και πάγωμα κονδυλίων για την Τουρκία. Αναμένεται φυσικά να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και οι υπόλοιπες ομάδες και μέχρι πού θα φτάσει το συγκεκριμένο ψήφισμα. Ωστόσο, είναι όπως μας έχουν αναφέρει, η περίοδος αυτή ίσως από τις χειρότερες για την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το κλίμα λοιπόν δεν είναι καθόλου καλό για την Άγκυρα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να τονίσουμε ότι το ψήφισμα το οποίο θα έρθει θα είναι απλώς ένα ακόμα ψήφισμα το οποίο θα έχει μία δυναμική στο να δείξουμε για άλλη μία φορά το πού πάει η Τουρκία. Μην ξεχνάμε ότι έχουν υπάρξει το τελευταίο καιρό και άλλα πολύ ισχυρά ψηφίσματα, όπως ήταν της ΑΟΣ, όπως ήταν για τον Μπαρμπαρός, όπως είναι η τελευταία έκθεση για την Τουρκία η περσινή. Άρα λοιπόν δεν φτάνει μόνο το ψήφισμα, η πίεση η οποία θα πρέπει να ασκηθεί ίσως θα πρέπει να είναι ακόμα πιο μεγάλη. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωτήρη, βεβαίως απόψε στις τομές τα γεγονότα θα έχουμε ακόμα περισσότερες.